Στο παρασκήνιο εκτένονται τι τελευταίε ώρε συνεχίζει διαβουλεύση μεταξύ των συντεχνιών ΣΕΚΠΕΟ, ο Πασιδί και συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα από την άλλη, χωρί μέχρι αυτή την ώρα να προκύψει τίποτε το ανακοινώσιμο. Οι συντεχνίε έχουν διαβιβάσει τη θέση του για ανάκληση των απολύσεων των 25 υπαλλήλων, ώστε να δοθεί χρόνο να διευθετήσουν τι δανειακέ του υποχρεώσει. Πλέον τα φώτα όμω στρέφονται στο Διοικητικό Συμβούλιο τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, το οποίο συνεδριάζει και ενδέχεται να ανακοινώσει την απόφαση του ενδεχομένω και απόψε. Η ΕΤΙΚ πάντω έχει ήδη τραβήξει το δικό τη δρόμο και με νέα εγκύκλιο τη καλεί τα μέλη τη εγενικές Συνελεύση την 5η 1η Μαρτίου. Όπω αναφέρει χαρακτηριστικά η ΕΤΙΚ, θα διεξαχθεί μυστική ψηφοφορία για να εξουσιοδοτηθεί το διοικητικό τη Συμβούλιο τη Οργάνωση να προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων συμπεριλαμβανομένη και τη απεργία για επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματο όπω αναφέρει. Μάλιστα. Το όλο θέμα όμως δεν έχει τελειώσει εδώ για τον συνεργατισμό, έτσι είναι στρώνα. Όχι, ε, όπω πληροφορείται το ΣΥΓΜΑ, η διοίκηση τη συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα έχει καλέσει ήδη με σημείωμά τη επιστολή, να το πούμε, δεκάδε άλλου υπαλλήλου τη, οι οποίοι έχουν καθυστερημένε οφειλέ να τις τακτοποιήσουν. Ο αριθμό των υπαλλήλων αυτών ξεπερνά, σύμφωνα με τι πληροφορίε μα, του 80 χρυσάνθρωποι. Και το ρεπορτάζ σου λέει ότι οι συντεχνεί αναγνωρίζουν ότι πρέπει να πληρωθούν αυτέ οι οφειλέ. Ε, οι συντεχνίε προφανώ και το αναγνωρίζουν, θεωρούν ωστόσο ότι είναι παράνομη ε, και παράτυπη η, η διαδικασία που έχει ενεργοποιήσει με τι απολύσει των 25 η ε, συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα για την Νότα. Ναι. Υπάρχουν άλλε κινήσει στα Σκαριάνε τώρα. Ε, λοιπόν, σύμφωνα με ασφαλεί πληροφορίε του ΣΥΓΜΑ, σύντομα αλλά και μέχρι το τέλο του έτου προγραμματίζονται σημαντικέ ε, ε, κινήσει. Μέχρι το τέλο συγκεκριμένα του πρώτου εξαμήνου ή το αργότερο το φθινόπωρο, η συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα θα ανακοινώσει σχέδιο αποχώρηση εργαζομένων. Σύμφωνα με έγκυρε πηγέ, το σχέδιο θα στοχεύει στην αποχώρηση σημαντικού αριθμού προσωπικού και θα καταρτιστεί παντά σε συνεννόηση με τι συνδικαλιστικέ οργανώσει. Στόχο του συνεργατισμού, βεβαίω, είναι να καταστεί πιο ανταγωνιστικό και αυτό συνεπάγεται μεταξύ άλλων μείωση των λειτουργικών του εξόδου. Αυτό συνεπάγεται και η μείωση του δικτύου των καταστημάτων του, έτσι. Είναι σε συνεχή ανασχεδιασμό για να βελτιστοποιηθεί το δίκτυο των καταστημάτων του. Οι σχεδιασμοί προβλέπουν δημιουργία μεγαλύτερων καταστημάτων μέσω μετακινήσεων στι αστικέ περιοχέ. Και όσον αφορά στην Ήπεθρο, εκεί οι ανάγκε θα καλύπτονται κυρίω μέσω των κινητών μονάδων, τι οποίε θα δούμε σύντομα να ενεργοποιούνται. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Βασιλείου.